Θεσσαλονίκη, άνοιξη 2020. Οι δρόμοι έρημοι, κανείς δεν κυκλοφορεί στους δρόμους. Κάνα μάξι που και που και κανένα σκύλος. Οι άνθρωποι κλεισμένοι στα σπίτια τους, χωρίς να μπορούν να απολαύσουν τα αγαπημένα τους χόμπι. Έτσι και ο Αποστόλης, κλεισμένος στο σπίτι του, είδε ό,τι ταινία και σειρά υπήρχε, έπαιξε παιχνίδια, έφαγε και αν δεν έφαγε. Και έγινε η κοιλιά του σαν ταούλι. Ώσπου μια μέρα άκουσε στην τηλεόραση ότι επιτέλους επιτρέπεται το ψάρεμα. Πήρε το καλάμι και ξεκίνησε λοιπόν. Αποστόλη, πού πας για ψάρεμα? Ε? Καβάλα. Δεν σφάξανε. Καλά, δεν άκουσες ότι απαγορεύεται να βγεις εκτός νομού? Απαγορεύεται να βγω εκτός Θεσσαλονίκης? Ναι, υπάρχει αυτός ο περιορισμός. Τότε αλλάζει. Πρέπει να το σκεφτώ. Τα χαλάς τώρα. Φτάσαμε. Καραντίνα, τέλος! Τέλος η καραντίνα, παιδιά! Τέλος η καραντίνα! Αλλά είμαστε πολύ κοντά στη Θεσσαλονίκη, δεν βαριέσαι. Ό,τι μπορέσουμε να κάνουμε. Και γινόμαστε σε θάλασσες, σε λίμνες, σε φατάνια, ό,τι μπορείς. Αν σε εξαναγκάσουν να ψαρέψεις στον νομό Θεσσαλονίκης, οι επιλογές είναι πολύ λίγες. Ή θα πας επανομή, απορρίπτεται, ή θα πας σας προβάλλοντας σταυρό. Κάποια άλλη δεκαετία ίσως. Και μια επιλογή ακόμα. Στο βούρκο του καλοχωρίου. Και εκεί πήγαμε. Άσε που ήθελα να δοκιμάσω και το καινούργιο μου water. Γεια σου Τάσο. Τι έγινε? Δουλεύει το σύστημα. Φεύγεις? Εγώ πέρα. Πάω εκεί στο τέτοιο. Είναι πολύ δόλουρα, δεν μπορώ να περάσω. Βουλιάζουμε. Πολύ δύσκολο μέρος, παιδιά. Δύο φορές πήγα να πέσω. Όσο κάθεσαι και ξεχνιέσαι, αν δεν κάνεις βήμα, σιγά σιγά βουλιάζει το πόδι μέσα. Και έτσι και πέσεις μέσα εδώ στη Λασπούρα, άντε να βγεις μετά. Και όταν θα βγεις, πώς θα είσαι? Εκεί! Πάμε από ιστόλη, μας περιμένουν τα λαβράκια. Ένα ψαράκι! Ένα ψαράκι έξω από το αυτοκίνητο! Ουφ, δύσκολα τα πράγματα, γιατί με το που έφτανα μέχρι το γόνατο... Ναι, βούλιαζες. Βούλιαζα. Έπρεπε να κάνω συνέχεια βηματάκια, γιατί με έπαιρνε προς τα μέσα. Εκεί που πήγα εγώ στο τέτοιο, πετούσα, δεν έβρισκα καφέ νερά, έβρισκα θάλασσα, ρε παιδί μου. Ήρθα μέχρι εδώ, αλλά τώρα μη βγει κανένας μπάρπας. Σιγά μου, τι δικά σου γέφυρα. Φωνάζει. Σιγά μου, ρε. Μέσα είναι ο μπάρπας. Εκεί. Πέρασε η ώρα, φιλαράκι. Πέρασε, ρε, φίλε. Κοίτα, καλή ώρα τώρα το σούρπο, ρε, φίλε. Κάτσε ακόμα είναι, περίμενε. Να, τώρα θα σκάσει το λαβράκι, τώρα θα σκάσει το λαβράκι. Α, δεν μπορεί να σκάσει τώρα το λαβράκι, Αποστόλη.
Να, εδώ στο πρώτο θα πάμε. Στο πρώτο θα κατέβουμε κάτω. Όπου γουστάρεις, αδελφέ. Δεν έχουμε και πολλά περιθώρια. Μας περιμένουν τα λαβράκια, ρε. Πάμε, ρε. Εγώ φώναξα την Αποστόλη, Γιώργο, φώναξα δύο. Λέω δύο, είσαστε, ναι. Ούτε καν την κασετίνα θα πάρω. Ένα ψαράκι, αυτό εδώ το κουπεράκι. Και εγώ αυτό που έχω πάνω, νομίζω. Είναι ελεύθερος ο μόλος. Βλέπω. Είναι κατηλημένος. Ελεύθερος είναι. Α, μόλος είναι αυτός. Έλα, ρε, φίλε. Από εδώ. Από εδώ, από εδώ. Πάει ή είναι λάσπες εκείνα. Δεν είναι λάσπες, είναι τέτοιο. Ρε, τι είσαι τόσο μεγάλο, τόσο πολύ μεγάλο, σαν δεν βλέπω. Έλα, ρε, το χρώμα είναι. Παράξενο. Α, είναι άσφαλτος. Ένα κομματάκι. Άσφαλτος σαν παζλ. Τακ. Ωραία, φίλε, μόλος. Εντάξει, και εδώ κυρίλα είμαστε, έτσι. Ωραία, ωραία, μια χαρά είμαστε, Αποστολή. Οκ, okay. Έφυγες. Έφυγες σβέλτα, μην πουν τα κουνούπια. Κλείνω φώτα. Σβήσε φώτα, μηχανή. Στην οδηγία κατέβα για αναγνώριση. Ναι. Πάμε προς τα πέρα. Εγώ πάω προς τα πέρα. Έχει μυρίσει τη δουλειά. Παρόλο που αργήσαμε να έρθουμε και η διαθέσιμη ώρα ήταν πολύ λίγη, η λαχτάρα μας για ψάρεμα ήταν τόση που δεν μας κράτησε πίσω. Η νύχτα έπεφτε. Και εμείς μετρούσαμε πια αντίστροφα τις βολές. Αυτή η προσπάθεια τέλειωσε, όμως ο καθένας θα έχει τη συνέχειά του. Ο Γιώργος φεύγει όπου να είναι για ένα ολονύχτιο ψάρεμα στην Ασπροβάλτα. Και εγώ φεύγω να ξεκουραστώ γιατί αύριο το πρωί έχουμε ψαρευτική εξόρμηση με την οικογένεια και τους κουμπάρους. Χρήστο ψάρι, πάνε να... Κάνε παιδιά να γίνονται όλα αυτόματα. Για δω, τι έγινε. Μην το πιάστε. Κι έτσι και έγινε. Η μέρα ήταν αφιερωμένη. Τα παρπαδέλια βγάζαν ψάρια και χαιρόντουσαν να τα ξαναπετάνε μέσα. Ο κουμπάρος απ' την άλλη έκανε εξάσκηση στις βολές. Μπράβο, μεγάλη ψαρά. Εξαμώ. Πάει. Εξακολουθούσα όμως να παραμένω ψαρευτικά ανήσυχος. Την επόμενη είχα άδεια. Έπρεπε να καταστρώσω ένα σχέδιο. Η απαγόρευση εξόδου από τον ομό παρέμενε. Θα ξαναγυρίσω στο χθεσινό βούρκο. Μόνος αυτή τη φορά παίρνω το σπινοκάλαμό μου και τη φόρμα μου και 5.30 ώρα το πρωί χτυπάει το ξυπνητήρι. Το αρχικό σχέδιο ήταν να έρθω εδώ, στις Καλαμιές. Τα νερά είναι πολύ ηρεμά αλλά και θολά. Φαίνεται να υπάρχει πολύ ζωή μέσα. Έτσι, αλλάζω διάφορα σημεία εδώ τριγύρω. Θέλει αρκετή προσοχή. Μη σκαλώσω σε κανένα ρεμέτζο, σε κανένα σκηνή ή σε αυτούς τους ξύλινους πάσαλους που προεξέχουν. Εδώ αυτό το σκηνή από πίσω μου θέλει να μου κάνει τη ζωή δύσκολη. Ας μετακινηθώ κι άλλο. Ωχ, παραλίγο να γίνει ζημιά. Τίποτα. Πάμε για αλλαγή μέρους. Τι γίνεται εδώ πέρα.
Αμάξια παρατημένα. Αυτό το αμάξι. Ανοιχτό το προπαγκάζ, τα κλειδιά πάνω στη μηχανή. Θα τρελαθούμε. Λες και άνοιξε η γη και τους κατάπιε όλους. Ωχ, ήταν πελεκάνος. Σε αυτό το μέρος βλέπω έντονη κινητικότητα. Μάλιστα, δύο φορές είδα στο ένα μέτρο μπροστά μου να βολτάρουν λαβράκια. Λες και δεν υπάρχω. Το μέρος δεν έχει βάθος. Και βάζω μόνο επιφανίας. Για να μην σκαλώσω στο πάτο. Ποιος ξέρει εδώ πέρα μπορεί να έχει τίποτα δίχτυα εδώ κάτω. Τα ψάρια με κοροϊδεύαν κανονικά. Συνέβη πολλές φορές να βλέπω μικρά ψάρια να χοροπηδάνε επειδή τα κυνηγούσε κάτι. Αλλά και τους ίδιους τους κυνηγούς να χοροπηδάνε έξω από το νερό. Να, κοιτάξτε εδώ. Κοιτάξτε εδώ, ρε παιδί. Ψάρια μέσα είναι, αλλά δεν συγκινούνται με τίποτα. Από μπροστά μου περνούσαν έτσι τα λαβράκια. Πάμε αλλού. Έτοιμη για το πλάν B. Παίρνει μπρος το βαρύ πυροβολικό τώρα. Φύγε! Αρχίζω και ζεσταίνομαι υπερβολικά. Ελπίζω το νερό να είναι δροσερό. Είναι πολύ ρηχά τα νερά, μέχρι τον αστράγαλο. Και βράζει ο τόπος, πολύ ψάρι. Τώρα δεν ξέρω αν μπορώ να περάσω απέναντι. Δεν ξέρω αν βουλιάζει. Πολύ πολύ να δω τις πατημασίες αυτού νου. Ό,τι βλέπω από εκεί περνάει. Εντάξει. Κολόμιγες. Σκληρά είναι. Φλαμίγκο. Θα αφήσω αυτό εδώ. Η θάλασσα έβραζε στην κυριολεξία. Κάθε φορά που έβλεπα έτσι να φρίζει, να γίνεται κυνηγητό, κοιτούσα να πετάω εδώ εκεί πέρα μέσα το ψαράκι μου. Κοιτάξτε εδώ τι γίνεται, κοιτάξτε εδώ. Μιλάμε όλη την ώρα αυτό το πράγμα, έτσι. Αλλά άρχισα να απογοητεύομαι. Άρχισα να λέω τι γίνεται. Κάνω κάτι λάθος. Δεν μπορεί, δεν θέλουν να τρώνε απλά.
Δυστυχώς η επιστροφή στο ψάρεμα δεν φαίνεται να έχει καλά αποτελέσματα. Και από ό,τι έχω ακούσει και από άλλους γνωστούς και φίλους, όλοι ζοριστήκανε αυτό το Σαββατοκύριακο. Εγώ βέβαια δεν πήγα για κάστη. Ήρθα εδώ στη μέση του πουθενά, κοιτάξτε ρε παιδιά που είναι. Στη μέση του πουθενά. Με αυτή τη μαγική φόρμα. Ψάρια πηδάνε δεξιά αριστερά, ένα σωρό. Περνάνε από μπροστά μου. Κανένα δεν τρώει το δόλωμα. Από μπροστά μου περνάνε λαβράκια. Θα πάω να ρίξω σε ένα ακόμα σημείο. Βγαίνω προς τα έξω. Γιατί άρχισε να ανεβαίνει ο ήλιος. Βαράει κατά κούτελα. Νομίζω αρχίζει και τσούζει ο σβέρκος μου. Κοκκίνησε. Δεν θα κοκκινήσει. Κάτι άσχημα μυρίζει εδώ. Θα ρίξω δύο βολές και θα φύγω. Να τι μυρίζει άσχημα. Ένα καημένο πρόβατο έπεσε μέσα και πνίγηκε. Το αφήνω να το πάρει με το ρέμα, το ψαράκι και άδε με τι θα γίνει. Έτσι έβγαλα τα σπασμένα τους δύο μήνες απαγόρευσης ψαρέματος. Και πάλι, όχι ότι επιτρέπεται να πας στα μέρη που θες, σε περιορισμένους τόπους, εδώ κοντά στη Θεσσαλονίκη. Ο καθένας στον ομό του. Τώρα. Ελπίζω την επόμενη φορά που θα πάω για ψάρεμα να επιτρέπεται να πάω εκεί που θέλω. Και όχι να πάω σόνι και καλά εκεί που μου λένε αυτοί. Άντε γιατί βαρεθήκαμε. Βαρεθήκαμε και πιάνουν και τα σαραντάρια. Πονάνε τα μυαλά μας.